Και έχω εδώ τον άνθρωπο βόμβα του ΣΥΡΙΖΑ, ε, Νικόλα Φαραντούρη. Το λέω έτσι επειδή. και, και, και κάποιε δηλώσει του, αλλά κυρίω είναι αυτό το εκρηκτικό τη προσωπικότητα. Γιατί μπήκε μέσα πριν από λίγο εδώ φασαριόζο όπω πάντα. Έχουμε λοιπόν, συμφωνήσει από την τελευταία φορά πον, να μιλάμε στον Ανικόμο. Χαίρομαι. Εντάξει, τώρα λέω: Μια και πάμε και σε ευρωεκλογέ και είσαστε υποψήφιο, α κρατήσουμε τον πληθυντικό. Α ακολουθήσουμε. Και όταν έρθετε σε εκπομπή έτσι πιο χαλαρή, πιο light. Πιο ανθρώπινη, θα το γυρίσουμε στον εικόνα. Είχα την αίσθηση ότι η εκπομπή σα είναι η επιτομή τη ανθρώπινη εκπομπή. Η επιτομή τη ανθρώπινη εκπομπή και παραμένει, αλλά επειδή είμαστε σε προεκλογική περίοδο, τώρα μπήκαμε καθαρά. Okay. Θέλω να τηρώ ότι. Τη είναι δάξη. οι κανόνε του ΕΣΟΡΟΥ. Εντάξει, όχι, εντάξει, <laughs> τη, τη, τη σωστή. <laughs> λοιπόν, <laughs> σύμβουλο Ευρωπαϊκή Πολιτική του Προέδρου, υποψήφιο Ευρωβουλευτή. Ε, Καταρχά πείτε μου, γιατί έχετε φαγωθεί στο ΣΥΡΙΖΑ και ζητάτε εκλογέ εθνικέ εκλογέ. Δηλαδή την ώρα που εντάξει, οι δημοσκοπήσει σα δείχνουν να ανεβαίνετε μεν, αλλά να είστε ακόμα σε ποσοστά χαμηλά, εσεί λέτε θέλουμε εκλογέ. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε λίγο αυτό. Κύριε Κουβαρά, η κατρακύλα δεν έχει τέλο. Η διολίσθηση στου θεσμού, του κοινοβουλευτικού, του συνταγματικού ε, είναι συνεχή, είναι καθημερινή. Και έχω την αίσθηση ότι υπάρχει και ένας κλονισμός. Τη της λαϊκής και της λαϊκής νομιμοποίησης, να το πω απλά. Με ποια διότι, θα σας πω, διότι αρκετές κυβερνήσεις ανανέωσαν και με πανηγυρικό τρόπο μια επανεκλογή τους και στο πρόσφατο πολιτικό παρελθόν της χώρας μας. Ναι. Να σας υπενθυμίσω πριν από κάποια χρόνια και την κυβέρνηση Καραμαλή. Όπω ναι. Όπως επίσης και την πανηγυρική η εκλογή, η κυβέρνηση Σιμίτη, πανηγυρική εκλογή με το μεγαλύτερο ποσοστό της μεταπολίτευσης τη κυβέρνηση Παπανδρέου, Γεωργίου ναι. Ανδρέα Παπανδρέου, ΓΑΠ. Ναι. Ε, και με πολύ, όπως λέει και το, η Ευαγγελική Περικοπή, mm. όχι μετά από πολύ καιρό, mm. απονομιμοποιήθηκαν στα μάτια του εκλογικού σώματος και μάλιστα πολύ πανηγυρικά και πολύ σύντομα. Αυτό Εντάξει, το λέω διότι. Όμως τι σημαίνει ότι θα ζητά εκλογέ με το καλημέρα. Δεν ζητάμε με το καλημέρα, ίσα ίσα. Απέναντίον, εμεί. Με το καλό μεσημέρι. Όχι, με το καλό μεσημέρι. Εντάξει. Έχει πέρασει πάρα πολύ νερό στα βλάκια και αυτά που έχουν μεσολαβήσει δεν είναι καθόλου αμεληταία, αν μου επιτρέπετε. Έχουν Εντάξει. μεσολαβήσει τρία θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση να δείχνουν με το δάχτυλο την κυβέρνηση Μητσοτάκη, Ό,τι τη χώρα, την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό για διολίσθηση στους θεσμούς του κράτους δικαίου και για πολλά άλλα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αιτιολογημένες επανειλημμένες γνώμες και προειδοποιητικές επιστολές. Θέλετε για το έγκλημα των τεμπών και την μη ενσωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών για την ασφάλεια των συνδρομικών υπηρεσιών. Θέλετε για τους αντιπλημμυρικούς χάρτες που αποτύχαμε να αναρτήσουμε πριν από την καταστροφή στη Θεσσαλία. Θέλετε για ζητήματα που αφορούν το κράτος δικαίου. Ένα όργανο. Δεύτερο όργανο. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το γνωστό ψήφισμα Κόλαφο. Τρίτο όργανο. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσέξτε, που δεν είναι η Ρουμάνα, Βουλγάρα, Σλοβένα, Ισαγγελέα, όπω επί 20 ημερο προσπάθησαν κάποιοι να απαξιώσουν και τον θεσμό και το πρόσωπο που προείσταται τη αρχή. Είναι μια πολυπρόσωπη αρχή στην οποία συμμετέχουν εισαγγελεί και δικαστέ από όλα τα κράτη-μέλη και προφανώ και Έλληνε εισαγγελεί. Προσπάθησα απαξίωση, ντροπή και από τον όλα... ίδιο τον Πρωθυπουργό μέσα στη Βουλή. Στιγμή. Μου έκανε και την τιμή να αναφερθεί στο πρόσωπό μου ότι κάποιο υποψήφιο Ευρωβουλευτή βγαίνει στα κανάλια, ο κ. Φαραντούρη, και ζητάει να πέσει η κυβέρνηση με την επίκληση τη Ευρωπαία εισαγγελέα. Βέβαια, κύριε Κουβαρά, οι κυβερνήσει πώ πέφτουν. Οι κυβερνήσει πέφτουν συχνά και στα ευρωπαϊκά κρατημέλη, στι δημοκρατίε πάντω, όταν αποκαλύπτονται σκάνδαλα Μισό λεπτό, και κλίματα. Οι κυβερνήσει πέφτουν με εκλογέ. Με συγχωρείτε, οι κυβερνήσει μπορεί να πέσουν και με παρετήσει. Και προφανώ ανανέωση τη λαϊκή ετοιμιγορία. Πάντα είναι εκλογέ, δηλαδή ανεβαίνουν ότι ότι και σάπρε... δεν παίρνουν. Μισό λεπτό. Θεωρείτε δηλαδή ότι με αυτά που συμβαίνουν, όπω τα περιγράφετε, θα έπρεπε να παρετηθεί ο Πρωθυπουργό. Ναι. Ναι, κύριε Κουβαρά, ξεκάθαρα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αν εσεί θεωρείτε ότι είναι ίσονο σημασία μέσα σε τόσο πυκνό χρονικό διάστημα να εγκαλούμαστε από τρία θεσμικά όργανα, πρώτον, τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, να διολυσθένουμε σε παράνομε συμπεριφορέ προεκλογικά διαρροή προσωπικών δεδομένων. Έχουμε γίνει ρεντίκολο. Δυστυχώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση μου στέλνουν screenshot από δελτία ειδήσεων στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, στο Λουξεβούργο, που παίζει πρώτη είδηση ότι έφυγαν από το κράτος σε κομματικούς εγκάθετους, δηλαδή πρωτοκλασάτα κυβερνητικά στελέχη και έφνης στην υποψήφια Ευρωβουλευτή να θέσπισε την νομοθεσία προσωπικά ξέρετε, δεδομένα πολιτών. Και ξέρετε ποια είναι η ευαισθησία για τα ξέρετε, προσωπικά δεδομένα στις μέρες μας. Ωραία. Όλα αυτά, ξέρετε τι συνιστούν. Και, και, και πριν από 48 ώρες, και πριν από 48 mm. ώρες η πανηγυρική, η πανηγυρική απόφανση, mm. απόφαση του Συμβουλίου τη Επικρατεία ναι, για την αντισυνταγματικότητα δυο λεπτά, δυο του νόμου λεπτά. που θέσπισε. Μισό λεπτό. Η Νέα βάλτε μια τελεία. Για τι παράνομε υποκλοπέ. Τι είπε το Συμβουλίο τη Επικρατεία πριν από 48 ώρε. Ναι, ότι είναι αντισυνταγματικό ο νόμο του 2021. Ναι, ότι είναι αντισυνταγματικό ναι, ο νόμο ναι, ναι, που θέσπισε η κυβέρνηση ωραία. για να μην αποκαλυφθεί. Τι κρύβεται πίσω από τι παράνομε υποκλοπέ Όχι, όχι, δεν είπε αυτό. δεν είπε αυτό. Είπε, το 2021, ο νόμο που δεν επιτρέπει στον παρακολουθούμενο να πάρει τα στοιχεία. Ακριβώ. βεβαίω. Αυτό είπε ότι δεν συνάδει με το κράτο δικαίου ναι. και έκρινε τον νόμο του. Ναι, που... αλλά το κράτο δικαίου είναι και το Συμβούλιο Επικρατεία, θα μου επιτρέψει να σα πω. Επομένω, εδώ αν... φάσκεται και αντιφάσκεται. Να σα εξηγήσω. Με την εξή έννοια. Ε, εγώ δεν λέω αν η κυβέρνηση έχει κάνει όλα τα πράγματα σωστά. Προφανώ δεν τα έχει κάνει και προφανώ πρέπει να ελεγχθεί για πάρα πολλά. Αλλά από την άλλη μεριά, το να λε ότι δεν έχουμε κράτο δικαίου στην Ελλάδα. Τελεία. Τη στιγμή που εδώ αποδεικνύεται ότι να έρχεται το Συμβούλιο Επικρατεία. Ακυρώνει α, συνταγματικά ένα Κύριε νόμο Είναι υποβαρά, θα σα πω κάτι. Επομένω, κράτο δικαίου έχουμε. Θα σας πω μπορεί πω η πω. κυβέρνηση να είναι φάουλ σε μία σειρά πραγμάτων. Να σας πω και καθέτει. μπορεί να έχει την πολιτική ευθύνη, ενδεχομένω να πρέπει σε συγκεκριμένα ζητήματα να αναζητηθούν και άλλου τύπου ευθύνε. Αυτό όμω, από το να φτάνουμε από εκεί μέχρι την υπερβατική ε, διαπίστωση ότι δεν λειτουργεί το κράτο δικαίου στην Ελλάδα, αυτό έρχεται να αντιφάσκει με το γεγονό ότι, να ορίστε, έχουμε μία απόφαση του Συμβουλίου Επικρατεία. Λειτουργεί λοιπόν το κράτο δικαίου, σα λέω εγώ. Κύριε Κουβαρά, αλλά πάλι οδηγούν σε πέναλτι και δύο κίτρινε κάρτε οδηγούν σε κόκκινη κάρτα δεν μπορεί να επικαλείσαι το κράτος δικαίου όταν κατ' επανάληψη παραβιάζεις τους νόμους, το Σύνταγμα και στοιχειώδεις θεσμούς ευρωπαϊκούς και ελληνικούς. Πριν από ένα μήνα πέρασε μια αντισυνταγματική νομοθεσία για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μπορεί να συμφωνούμε και να διαφωνούμε μέχρι αύριο για το αν χρειάζονται ή όχι αυτή τη στιγμή ιδιωτικά πανεπιστήμια ναι. ή αν οντατοποίηση δύο κολεγίων στην Ομόνια σήμερα στην Ελλάδα τη στιγμή που κλείνουν τμήματα σε όλη την περιφέρεια, την εσκατια τη χώρα από το Αιγαίο και τη Θράκη μέχρι τη την Μακεδονία και την Κρήτη. Μπορούμε να διαφωνούμε ή να συμφωνούμε μέχρι αύριο. Για ένα πράγμα όμως δεν πρέπει να διαφωνήσουμε. Ότι το Σύνταγμα πρέπει να το τιμάμε. Και με γνωμοδοτήσει γύρω-γύρω. Δεν τιμάς το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα το τιμά όταν σέβεσαι το γράμμα και το πνεύμα να, του. Με δύο λεπτά. Οι γνωμοδοτήσει είναι συνταγματολόγων. Και λοιπόν επομένως... υπάρχουν άλλε τόσο συνταγματολόγων. Ε, εντάξει. Επομένω, τι γνωμοδοτήσει το Συμβούλιο τη Επικρατείας. Μπράβο. Όταν ε, λοιπόν, αποφανθεί το Συμβούλιο τη Επικρατείας για αυτό το νόμο. Έχετε διαβάσει. Εάν αντισυνταγματικό. Την επιστημονική υπηρεσία τη Βουλή. Με συγχωρείτε. Εάν δεν τον κρίνει αντισυνταγματικό. Θα έρθετε εδώ να μου πείτε ότι είχα λάθο εκείνη την ημέρα. Τι μέρα είναι σήμερα, ε, Κυριακή. Κύριε Κουβαρά, εγώ σα λέω το εξή. Αρχέ του Απριλίου, Υπάρχουν... που σα έλεγα ότι κακό το έκανε η κυβέρνηση, σας γιατί είναι αντισυνταγματικό. Θα σα πω κάτι. Σας πω κάτι. Ναι. Για ένα τέτοιο ζήτημα, χρειάζεται μεγαλύτερη εγκράτεια. Δεν πα να παίξει στα ζάρια την αντισυνταγματικότητα ενό νόμου. Μπορεί να κάτσει, μπορεί και να μην κάτσει, μπίλια. Άντε να το περάσουμε. Και μπορεί να κάτσει και μπορεί να μην κάτσει. Όταν είναι ένα τέτοιο ζήτημα, όταν βλέπει ότι ευθέω το Σύνταγμα λέει πέντε πράγματα και εσύ λε, Άντε, παίρνω και δύο γνωμονωτήσει για να πω κάτι άλλο, που είναι κόντρα λέγκε με ερμηνεία, κόντρα στο νόμο, εκεί παίζει τα ζάρια τη συνταγματικότητα. Για ένα λεπτό ζήτημα. Εμεί λοιπόν λέμε ότι εδώ υπάρχει μια συνεχή διολίσθηση. Απαξίωση των θεσμών, δεν βαριέσαι. Πριν από δύο χρόνια λέγαμε για την νομοθεσία του 21 που θεσπίστηκε για να μην αποκαλύπτεται ο λόγο που παρακολουθείτε ένα απλό πόλεμο. Εσεί, κύριε Κουβαρά. Ναι. Ο αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων έφνη. Ο αρχηγό ενό κόμματο, όταν λέγαμε ότι αυτό είναι μια αντισυνταγματική νομοθεσία, στην κυβέρνηση έλεγαν τάξε θα τα κρίνει η δικαιοσύνη. Ορίστε, έφνη η δικαιοσύνη απεφάνθη. Ναι. Καλό νέο είναι αυτό. Προσέξτε, ναι. είναι ναι. καλό νέο για τη χώρα. Είναι κακό νέο όμω για την οτροπία τη κυβέρνηση. Πώ άλλο, άλλο κάνω αντιπολίτευση όμως στην κυβέρνηση, και άλλο διαπιστώνω ότι δεν υπάρχει κράτο δικαίου στη χώρα. Ε, εδώ υπα... κάνετε νομίζω κάποιε υπερβάσει, και δεν λέω προσωπικά εσεί μόνο, αλλά και εσεί τι κάνετε τώρα που μιλάμε εδώ. Ε, μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ, και δεν ξέρω αν αυτέ οι υπερβάσεις τελικά σα βοηθάνε. Με ποια έννοια, ότι εάν πράγματι η κυβέρνηση, και όντω σε πολλά ζητήματα η κυβέρνηση είναι εκτεθειμένη, εάν μένατε. Σε αυτά τα ζητήματα που η κυβέρνηση είναι πραγματικά εκτεθειμένη και δεν κάνατε αυτέ τι λογικέ υπερβάσει που οδηγούν σε μία ισοπαίδωση. Μήπω ήσασταν πιο αποτελεσματικοί. Έρχεται, α πούμε, τώρα η κυβέρνηση και σα λέει: Ποιοι είστε εσεί που μιλάτε για το κράτο δικαίου, Έχετε ε, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τον, ε, τον κυριο 13.0 για τον κύριο Παπά, που έχει καταδικαστεί από το ειδικό δικαστήριο. <σέξε> Θέλω να πω, όλα, όλα στην <σέξε> πολιτική κρίνονται και το ξέρετε πολύ καλά και από την λαϊκή ετιμιγορία. Κύριε Από ένα σημείο και πέρα, λοιπόν, πώ ο κύριο Παπα είναι τώρα εκεί σήμερα, κατέβηκε, κέρδισε στις εκλογές, τι εκλογέ. Το ίδιο ισχύει με αντίστοιχα, με για τον Κώστα Καραμαλή. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται του ανθρώπου. Όσε εκλογέ και αν κερδίσει mm. οποιαδήποτε κυβέρνηση, δεν θα πάψουμε κι εγώ προσωπικά. Να επισημάνω Καλά αυτό την έχεις. καραβίαση του συντάγματο yeah, και των νόμων του εθνισμού. Αλλή μόνο, όταν, μα δεν είναι λοιπόν, κολυμβήθρα του ΣΥΛΟΑΜ λοιπόν, το 41%. Τίποτα δεν είναι κολυμβήθρα του ΣΥΛΟΑΜ. Yeah. Και η δημοκρατία μα είναι το αποκούμπι μα, Είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε. Πλην όμω δεν σημαίνει ότι οι πλειοψηφίε πάντα αποφασίζουν προς όφελός του. Και γι' αυτό έχουμε δημοκρατία, έτσι ώστε να πείσουμε και να πιστούν οι πλειοψηφίε να αλλάξουν και να γίνουν άλλε πλειοψηφίε σε, άλλες, σε άλλη εμπιστοσύνη σε άλλου λοιπόν, ανθρώπου. Και μετά με συγχωρείτε, το, επειδή μου λέτε. Το ότι, τραγούδι, πόσο έτοιμοι επειδή, είστε τώρα. Επειδή, επειδή, ναι. επειδή, λέτε ότι αντιπολίτευση. Εδώ δεν βλέπω, δεν, έχω, δεν ξέρω άλλη χώρα στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα που λίγε Λίγου μήνε πριν από τι ευρωεκλογέ, πριν από οποιασδήποτε εκλογέ, να αποκαλύπτεται ένα τέτοιο σκάνδαλο μεγατόνων. Ότι δηλαδή, επί μήνε βρίσκονται σε κομματικά γραφεία ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, την χάνουν επεξεργασία, δίδονται σε υποψήφιου βουλευτέ, με τη μεσολάβηση των ανθρώπων που είναι επιφορτισμένοι με τον έλεγχο και την προστασία του. Δηλαδή, το Γενικό Γραμματέα Αποδήμου Ελληνισμού, του υπουργού, εγκάθετα κομματικά στελέχη, υψηλόπαυμα κυβερνητικά. Αυτά όλα, κύριε Κουβαρά, α μην μα οδηγήσουν σε μυθριδατισμό. Δηλαδή, μικρέ τοξικέ δόσει κάθε μέρα. Θυμάστε τον βασιλιά Μυθριδάτη, ο οποίο για να μην τον δηλητηριάσουν οι αντίπαλοι του στα ελληνιστικά χρόνια, έπαιρνε μικρέ τοξικέ δόσει δηλητηρίου. Μάλιστα. Αυτό είχε καταστήσει τον Μυθριδάτη άτρωτο στο, στο δηλητήριο. Στο δηλητήριο. Ναι. Ξέρετε πώ πέθανε. Λέτε ότι ο Μηθυρδάτης... αυτό, αυτό γίνεται αυτή τη ναι. στιγμή σε βάρο ναι. του λαού. Ναι, όχι, του... γίνεται στην Ελλάδα. Του δηλαδή, λαού, ας πούμε. τόση καθημερινά ναι. πράγματα που συνιστούν διολύστηση των θεσμών και το οποίο κάποια στιγμή λε, παιδιά, έλεο. Τι παραπάνω χρειάζεται για να ξεσηκωθεί ο κόσμο. Και θα σα πω και κάτι άλλο. Ο Μηθυρδάτης, ο βασιλιά Μυθριδάτη, που έπαιρνε μικρέ τοξικέ δόσει δηλητηρίου κάθε μέρα. Ξέρετε πώ πέθανε. Μπήκαν οι εχθροί στην πόλη, τον συλλάβανε και επίκειτο ο παραδειγματικός βασανισμός του με φρικτά βασανιστήρια Θέλησε λοιπόν ο ίδιο να δώσει τέρμα στη ζωή του για να γλιτώσει από τα φρικτά βασανιστήρια. Και δεν μπορούσε, γιατί είχε καταστεί άτρωτο από το δηλητήριο. Μάλιστα. Δεν μπορούσε να αυτοδηλητριαστεί. Μην φτάσουμε α, την κοινωνία σε ένα βαθμό που θα αυτοϊκτήρεται για επιλογέ που έκανε λοιπόν, ή για την ανοχή που δείχνει πάμε, στη διολίστηση καθημερινά. Σε, πάμε, σε ένα τραγούδι, πάμε σε ένα τραγούδι. Είσαστε πολύ. Σε διάλειμμα μάλλον, πάμε. Και αμέσω μετά θα ακούσουμε και κανένα τραγούδι. Είσαστε, βλέπω, ε, ε, πολύ έτοιμο για μεγάλε μάχε. Σα λοιπόν. ακολουθώ. Πάμε, πάμε. Mm -hmm. Λοιπόν, δεύτερο μέρο, Νικόλα Φαραντούρη εδώ μαζί μα. Ε, 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 δεν ξέρω, σε εκρηκτική φάση σα βρίσκω. Γιατί έτσι. Ε, ε χαίρομαι. Λο, επειδή κατεβαίνετε έχουμε... με το σταυρό, αυτό ο σταυρό τελικά στι ευρωεκλογέ είναι δύσκολο πράγμα. Έτσι. Πάντα με σταυρό, εγώ κύριε Κουβαρά. Ναι, εντάξει, δεν είπα. Η λαϊκή ετοιμιγορία είναι αυτό τώρα στο εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Στο ΣΥΡΙΖΑ α... μπορείτε να μου εξηγήσετε τι ακριβώ είναι αυτέ οι προκριματικέ. Οι προκριματικέ, θέλω να καταλάβω τι ακριβώ είναι. Πώ είναι οι προκριματικέ. Θα κατέβετε όλοι αυτοί που ενδιαφέρεστε. να γίνετε ευρωβουλευτέ σε προκριματική εκλογή όπου τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ θα σας ψηφίσουν. Ακριβώς. Από όλη την Ελλάδα. Από όλη την Ελλάδα. Από όλη την Ελλάδα, δηλαδή πανελλαδικό ψηφοδέλτιο ας πούμε. Ε, η κατανόηση ναι. που έχω είναι ότι θα έχουμε... Όσοι θέλουν να, καταρχάς όσοι θέλουν να ψηφίσουν ναι. ηλεκτρονικά ναι. μπορούν να το κάνουν μέχρι σήμερα. Κυριακοί ναι. μπορούν μέχρι σήμερα ναι. να σπεύσουν. όταν το έχουν κάνει μπορούν από τον υπολογιστή του να μπουν στον ΣΥΡΙΖΑ. Τακ, 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 να δηλώσουν ότι θέλω να ψηφίσω. Ναι. Ε, Αυτό σημαίνει ότι γίνονται μέλη του I Όχι, μπορούν να είναι και ω φίλοι. Μάλιστα. Μπορούν να συμμετάσχουν ω φίλοι του I Οπότε να απευθύνω και ένα κάλεσμα ε, στου αγαπητού ακροατέ μα, εάν θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτή τη γιορτή δημοκρατία και ενδεχομένω να στηρίξουν και τη δική μου υποψηφιότητα, ε, <laughs> να σπεύσουν να το κάνουν στον I ΣΥΡΙΖΑ μέχρι σήμερα το βράδυ, Μάλιστα. Κυριακή. Ναι. Ε, διαφορετικά, 14. Απριλίου όλοι στις κάλπες με το φακελάκι να ρίξουν ε του υποψηφίου. Άρα, στην εάν δεν θε να ψηφίσει ηλεκτρονικά, μπαίνει μέχρι στιγμή. Και μπορεί όλη βράδυ. την Ελλάδα. Αλλιώς, δηλαδή, όπου εκπέμπει η εκπομπή σα, από την Ορεστιάδα μέχρι τα Χανιά και από την Κέρκυρα μέχρι το Καστελόριζο, <laughs> αλλιώς, ηλεκτρονικά. Πα στο εκλογικό κέντρο τη 14 Απριλίου και, και ψηφίζει στο εκλογικό κέντρο. Είτε ω φίλο είτε ω μέλο. Και, και ψηφίζει στο εκλογικό και κέντρο. Και παίρνει λοιπόν ο πρόεδρο μετά. Φαντάζομαι θα τα ανακοινώσετε δημόσια τα αποτελέσματα. Δεν ξέρω πώ θα γίνει. Έχει αποφασιστεί από ό,τι καταλαβαίνω να. Φυσικά θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα αφού θα αναδειχθεί το το μα, ενδεχομένω δεν ανακοινωθούν οι σταυροί προτίμηση για να Α, μην υπάρχει εντάξει. κάποιο είδου ε, ψυχολογικό ναι, προβάδισμα ναι, 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 ναι. στου προθέσαντε. Θα, θα, θα ανακοινωθεί η σειρά απλώ, ε, ή όχι. Ε, κάτι Ή, πρέπει να αναγγείλω. Και ίσω και όχι η σειρά, ε, ναι. το ψηφοδέλτιο. Έξι άντρε έξι γυναίκε, αρτηνατικοί για παράδειγμα. Μάλιστα. Έτσι. Α, Α, μάλιστα, κατάλαβα. Και θα κρατήσει και κάποιε θέσει ο πρόεδρο, τι οποίε θα μπορεί να επιλέξει ο ίδιο μετά. Ακριβώς. Αλλά είπε από ό,τι κατάλαβα στη συνέντευξή του στη Θησία Κωσιόνη, ότι αυτοί που θα επιλέξει θα είναι πάλι από αυτού που έθεσαν υποψηφιότητα. Απλώ μπορεί να είναι κάποιοι οποίοι δεν είναι προβλημένοι και δεν. Λογικό. Έγιναν γνωστοί στον κόσμο. Ξέρετε, η εκχώρηση αυτού του δικαιώματο, του προεδρικού δικαιώματο. Ε, για την ανάδειξη του ε, ψηφοδελτίου μα στα μέλη και τους φίλους του φίλου του κόμματο είναι μια καινοτομία πολύ είναι ενδιαφέρουσα. Πρωτό, τίποτε, ναι. και είναι ναι. και μια άσκηση δημοκρατία ναι. λίγο πρωτοφανή. Πολλά πράγματα ξενίζουν τον τελευταίο καιρό στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά νομίζω είναι επαγαθό. Το θέμα είναι άλλο. Αν είναι επαγαθό, είναι, κύριε Κουβάρα. Αλλά κουμάρα. πόσοι από αυτά που, από αυτά που λέει <laughs> ο Στέφανο Κασελάκη Πόσοι στο ΣΥΡΙΖΑ συμφωνούν με όλα. Δηλαδή, λέει ορισμένα πράγματα τα οποία, στα οποία δεν μα είχε συνηθίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Α πούμε, αυτά που λέγεται του εξοπλισμού, αυτά που λέγεται το φράχτη στον Εύρο. Ε, αυτά που λέγεται την ασφάλεια. Είναι θέσει πιο κεντρώε και λιγότερο αριστερέ με, με, το πρόσημο τουλάχιστον που υπήρχε Φεσίσμα. από τη δική σα πλευρά, από το ΣΥΡΙΖΑ ενώ και από τον Αλέξη Τσίπρα στο, στο αριστερό ακροατήριο. Κύριε Κουπαρά, διαχρονικά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συνενέσει σε πολλά, έχει διαφωνήσει σε πολλά εντό και εκτό κοινοβουλίου. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποια μεγάλη Καλά Αλλά συνενέσει σε πολλά, μη με Όχι, γιατί αμέ, Πότε, δεν το και, εξωτερικής πολιτικής, και συζητήματα... έχει... σε ζητήματα εξωτερική πολιτική και σε ζητήματα. Σε, ελάχιστα. Ενδεχομένω. Μην σε τα ελάχιστα. κάνουμε τα ελάχιστα. Ανάλογα, πολλά, τώρα. Κύριε Κουβαρά, είπαμε. Ανάλογα με, την... αδειά... Ανάλογα με τη συγκυρία, mm. πρέπει να υπάρχει μια διάκριση ναι. με την αρχαιοελληνική του όρου έννοια ή discretion με την αγγλική του όρου έννοια. <laughs> Υπό την έννοια δηλαδή mm. ότι όταν, για παράδειγμα, σου έρχονται εξοπλισμοί στη χώρα, mm. στο κοινοβούλιο, οι οποίοι είναι υπερκοστολογημένοι, όταν ένα κέντρο εκπαίδευση στην Καλαμάτα είναι πάνω και πάνω και πάνω, πάνω κοστολογημένο, ή όταν γίνεται μια προμήθεια τη εκατομμύριων και δεν μένει μια βίδα στη χώρα, όπω διαχρονικά και διακομματικά όλε οι κυβερνήσει τα τελευταία 50 χρόνια όπω επιδιώκει η, η Τουρκία. Ρε, παιδιά, προμηθευόμαστε δισεκατομμύρια εξοπλισμού. Αφήστε κάτι να συναρμολογηθεί και ναι, σε σαν... μην μου το πάτε τώρα εκεί. Όχι, σα το εγώ σας λέω. το πάω τώρα εδώ στο, όχι, στο όχι, σημερινό είναι κασελάκι. Είναι μην Α, μου το πάτε εκεί. Η ουσία εκεί. είναι λοιπόν. Λέω λοιπόν πόσοι ότι... στο ΣΥΡΙΖΑ συμφωνείτε. Όταν αλλάζουν οι καθηγητέ. 100%, 100 προσαρμόζεται... ότι είμαστε στη, στη δυτική συμμαχία, όπω είπε ο Κασελάκη προχθέ. Ανήκουμε στη Δύση. Τον άκουσα να το λέει. Δεν ξέρω αν αυτό είναι κοινή αποδοχή στο ΣΥΡΙΖΑ. Ε, είναι Εγώ το βρίσκω θετικό που το λέει. Κύριε αλλά δεν ξέρω αν το αποδέχονται όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ. Μισό Η χώρα μα είναι ένα προνομιακό ε, μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σα θυμίζω ότι πολύ πριν ιδρυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ο προκάτοχο του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα πολύ φιλοευρωπαϊκό κόμμα στη χώρα. Ε, άλλα κόμματα ήταν αντιευρωπαϊκά. Κόμμα και το ΠΑΣΟΚ. Ε, του Αδρέα Παπαδρεού, των πρώτων λετών, ήταν αντιευρωπαϊκό κόμμα. Το κούκου εσωτερικού ήταν φιλευρωπαϊκό κόμμα. Άρα μου λέτε, αυτό έχει ενδιαφέρον μισό λεπτό, μου λέτε δηλαδή ότι ο σημερινό ΣΥΡΙΖΑ πάει να πιάσει το νήμα με το, με το κουκουέ εσωτερικού και εκείνη τη γραμμή, α πούμε, την πιο έτσι. Όχι, δεν θέλω να βάλω τέτοια Πώ να την πω, δεν, ξέρω τώρα πώ να τη χαρακτηρίσω, αλλά σίγουρα φιλοευρωπαϊκή, οπωσδήποτε ήταν. Δεν ήμασταν ποτέ αντιευρωπαϊκό κόμμα πάντω. Δηλαδή το DNA του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, κύριε Κουβαρά, ας όταν Να λίγο. τι κατά μισό Όταν λέγαμε ότι εμεί. Ότι το ευρώ δεν είναι φετίχ, δεν ήσασταν. Όταν κάποιοι φώναζαν γερού γερά. Και βάστα Σόιμπλε, και εμεί λέγαμε θέλουμε ποσοτική χαλάρωση. Αυτό που ζητούσαν και άλλοι. Να σα που... αφήσουμε τώρα το γερούν γερά και το βάστα Σόιμπλε. Ε, γιατί αυτά πρέπει να νουσαν. θυμηθούμε και το go back, madame Merkel Έστω. και κάτι τέτοιο. Αλλά τέτοια τότε τώρα αυτό και θα συζητούμε τώρα. Μισό λεπτό εκεί. Θυμάστε όμω ότι, αφήστε. Αφήστε. ότι αφήστε. η Τρόικα ναι. δεν ήταν ευρωπαϊκό θεσμό. Το Διεθνέ Νομισμοτοκατοικικό Ταμείο το, το φέρανε κάποιοι στη χώρα για να μα βάλουν στα μνημόνια. Όταν yeah, ο ΣΥΡΙΖΑ okay. αντιδρούσε στην Τρόικα, yeah. δεν αντιδρούσε στην ευρωπαϊκή τροχιά τη χώρα. Αντιδρούσε σε εξωευρωπαϊκού θεσμού που επιβλήθηκαν για να μπούμε στα μνημόνια. Ωραία. Oh, right. Εν πάση το, η συζήτηση αυτή που ανατρέχει σε μια yeah. δεκαετία πίσω, ευχαρίστω να την κάνουμε. Εγώ αλλά... στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη θυμάμαι να αμφισβητείτε yeah. την ε, συμμετοχή μα στο ΝΑΤΟ. Μι, 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 μην, μην με βγάλετε τρελό. Εμεί, κύριε Κουβαρά, θεωρούμε ε. ότι ε. Το, ε. Ναι. το μέλλον τη Ευρώπη ναι. δεν είναι στην, ε, στον εναγκαλισμό με οποιοδήποτε τρίτη χώρα. Μάλλον αυτό. Το μέλλον τη Ευρώπη είναι στον απογαλακτισμό. Ναι. Και μάλιστα. Σε αυτό, εντάξει, όχι, 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 αυτό, αυτό δεν είναι αντιευρωπαϊκό. Σημα... Ούτε είναι αντιευρωπαϊκό. Απογαλα... Μα εγώ έτσι. αναφέρομαι. Να σα πω, καταλαβαινόμαστε. Καταλαβαινόμαστε. Και μάλιστα στο πρόγραμμά μα για την κοινή αμυντική πολιτική λέμε ότι ήρθε η ώρα η Ευρώπη να απογαλακτιστεί από οποιασδήποτε συμμαχίες οι οποίες έχουν Ωραία. Ένα Δεν θέλετε, δε θέλετε, να μου απαντήσετε πολεμικό χαρακτήρα και θέλετε να το να τραβήξει το δρόμο τη της η Ευρώπη. να το πάμε αλλιώ. Πάτε να γίνετε λίγο πιο κεντρό αριστερή. Ούτε αυτά τα κλεισέ μου αρέσουν. Ε, άλλωστε τι είναι κεντρό, τι είναι αριστερό. Ε, ο, όρο όρος κέντρο είναι ένας καινοφανή όρος που εμφανίστηκε στην πολιτική ορολογία όπως ξέρετε πολύ καλά από τη δεκαετία του 90 και μετά. Ε, από τη δεκαετία του 2000 και μετά. Ε, εμείς ε, είμαστε... Καλά, πώ υπήρχε η Ένωση Κέντρου, Όλοι, όλοι λέγονταν η, όχι, κέντρο αριστερά, κέντρο όχι, δεξιά. δεν υπήρχε είναι. Κέντρο αριστερά. Κέντρου. Υπήρχε αριστερά-δεξιά και υπήρχε και η Ένωση Κέντρου που ήταν μια τελείω διαφορετική ερμηνεία τη κατάσταση εκείνη την εποχή. Η, 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 το Πασόκ, να θυμίσω, ήρθε ω αριστερά στη χώρα. Δεν ήρθε ω κέντρο. Όχι, ήρθε ω σοσιαλιστικό κίνημα. Ω αριστερά. Αριστερά υπήρχε. Ήταν το, πρωτοσέλιδα... το Κουκουέ αριστερά τότε. Ω αριστερά. Ναι. Τα πρωτοσέλιδα τη νίκη του Πασόκ το 81, γράφανε «Η αριστερά στην Ελλάδα». Ναι, εντάξει. Ναι, Έτσι και μάλιστα τα πρωτοσέλιδα των διεθνών εντύπων, Times και τα λοιπά, λέγανε «Greece sits left». Η, η αριστερά σαν κόνσεπτ. Άλλο σε «Greece αντιδιαστολή... shifts left» και άλλο είναι αριστερά το Πασ... «Ήταν αριστερά το Πασόκ». Το Πασόκ Πάντως κέντρο αριστερά ήταν Πάντως σοσιαλιστικό η έννοια, κόμμα. Η ήταν στους σοσιαλιστές στην Ευρώπη ανήκε, δεν ανήκε ε, και στην τι, αριστερά. Και οι σοσιαλιστές τι είναι, δεξί <laughs> Α, τώρα, ε, συγγνώμη. Εσεί ε, ε, δεν είστε στην αριστερά στην Ευρώπη. Τώρα και θα αγκαλιάζουμε θα... του σοσιαλιστέ. Γιατί έχουμε αναλαφιλαξία με του σοσιαλιστέ. Α... <laughs> του αγκαλιάζετε, αλλά οι σοσιαλιστέ κυβερνάνε στην Ευρώπη με του φιλελεύθερου, στη Γερμανία τους για παράδειγμα. Σοσιαλιστές και εμεί με του σοσιαλιστέ ναι, στην Ευρώπη. Ναι. Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα και left στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ε, κερδίσει φοβερέ νίκες και πολύ πρόσφατε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με κοινό παρανομαστή και κοινή ατζέντα. Και μάλιστα, χωρί να χάνουν την αυτοτέλειά του οι ευρωομάδε, έχουμε τόσο πολύ σημαντικέ νίκε μεταξύ. Ε, για, χάρη τη συνεργασία και από τη συνεργασία και με φαλτήριο τη συνεργασία. Ωραία, ενδιαφέρον. Λέει, να σα πω αυτό. Άλλωστε μπορείτε το να το, να το κάνετε μας... και στην Ελλάδα με το Πασόκ ή όχι. Γιατί το ε, Πασόκ ε, είναι οι το, σοσιαλιστές το, εδώ, εσείς είστε στο left. Επομένως, λέω τώρα εγώ, αυτό το ωραίο γίνεται. που γίνεται που λέτε στην Ευρώπη. Γιατί δεν Θέλετε εργασίες, να το κάνετε και με το Πασόκ εδώ γιατί ή όχι. Γιατί δεν συζητάμε με, σε θεσμικό επίπεδο, αλλά και σε επιστημονικό επίπεδο και σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Εσείς τι νομίζετε, ότι έχουμε βάλει ένα διαχωριστικό τείχο και δεν ζητάμε καμία συζήτηση και δεν επιδιώκουμε καμία συνεννόηση και συνεργασία στα μείζωνα ζητήματα του βίου απέναντίας. Και μάλιστα εγώ είμαι από τους υπέρμαχου αυτής της συζήτησης. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό από την άρση της αυτοτέλειας των, ε, των κομμάτων. Και μάλιστα επειδή είχε εγερθεί ένα ζήτημα, νομίζω είχαμε κάνει και μαζί μια κουβέντα ε, στη δημόσια τηλεόραση, για τα ψηφοδέλτια μα. Προτείνει, είχαν προτείνει κάποιοι ενδεχομένω και ένα κοινό ναι. ευρωψηφοδέλτιο ναι. ενώ ώψη ευρωεκλογών. Πώς Κάποια στιγμή το, βλέπω, το Γενάρη. Ει, είχα πει ότι δεν είναι όριμε οι συνθήκε για κάτι τέτοιο. Το είχα πει από τον ναι. Γενάρη. Και ακόμα δεν θεωρώ ότι είναι τώρα οι όριμε οι συνθήκε. Ε, μα αφού τώρα τέτοιο. στην πραγματικότητα με το Πασόκ είσαστε ε, αντίπαλοι για το ποιο θα πάρει τη δεύτερη θέση. Ε, όχι κύριε Κουβαρά. Νομίζω έχουν εξατιαλύνει τα πράγματα. Ε, <laughs> ε, Πολύ προεξοφλούσαν μια καθίζηση του ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ προεξοφλούσαν μια με αρκετή χερεκάκια χερκακία ή ναι. χερέκακα μια εκλογική καθίζηση του ΣΥΡΙΖΑ πριν από μερικού μήνες και πολλοί από εμά ήμασταν τόσο αισιόδοξοι και σίγουροι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί τον έτερο πόλο και συνεχίζουμε να είμαστε άλλα, και. Ευτυχώ μας Ωραία. επιβεβαιώνουν και τα δημοσκοπικά ευρήματα που επικαλούνταν αυτοί Προ. που προεξοφλούσαν θα, την εκλογική θα, καθίση θα του ΣΥΡΙΖΑ. Θα επιμείνω σε τραγούδι και έρχομαι μετά Τι να το αυτό πιο αναλυτικά. Εγώ λέω να βάλουμε absolute beginners. Το λέτε για μένα. Όχι, είναι, δεν το λέω. Μου ε, αρέσει ο τίτλο. Ε, ε, μου είναι αρέσει εσύ. να είμαι πολύ περισσότερο αρχάριο σε κάτι παρά πολύ Ε, σα-ίσα είναι στάση Εγώ, ζωής. εγώ στηρίζω πάντα ε, του ανθρώπου οι οποίοι ξεκινάνε μια προσπάθεια. Έχει μια μαγεία κάθε μέρα. Θεωρώ αρχή. ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να είσαι η πείρα, beginner. Η πύρα η η ναι. στη ζωή εμπεριέχει σοφία. Αλλά πολλέ φορέ και μια σκλήρνηση επαγγελματική. Προτιμώ λοιπόν το ξεκίνημα ενό αρχάριου παρά την πεπειραμένη σοφία. Ε, ε, Σα διαβεβαιώ ότι είναι έτσι κι αλλιώ καλύτερα να είσαι absolute beginner παρά απόμαχο. Πάμε. Λοιπόν, πάμε! Εδώ είμαστε με τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, σύμβουλο ευρωπαϊκή πολιτική του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κύριο Κασελάκη και υποψήφιρο ευρωβουλευτή. Ε, θέλω τώρα να μου πείτε λίγο το εξή. Ε, με αυτή την εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα γκάλοπ, εντάξει, λέτε εσεί ότι θα βγούμε δεύτερη και θα πάμε καλά κτλ. Και, και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχετε ανέβει λίγο τι τελευταί, τελευταίε δύο-τρει εβδομάδε. Όμω σκηνικό διπολισμού που θέλετε εσείς να επικαλεστείτε για τη συνέχεια δεν προκύπτει ακόμα. Προκύπτει μια νέα δημοκρατία ακόμα πολύ ψηλά, αρκετά ψηλά αν όχι πολύ, και εσείς ακόμα χαμηλά. Επομένως αυτό πώς μπορείτε να το αλλάξετε. Μήπως ε, θέλω να πω χρειάζεται κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που ήδη κάνετε, απλώς μια αντιπολίτευση. Μπορείτε να περάσετε θετικό μήνυμα στον κόσμο, μπορείτε σήμερα εσείς ως ο νέος ΣΥΡΙΖΑ, να δώσει εικόνα κόμματο εξουσία με πρόταση εξουσία. Κύριε Κουβαρά, πώς άνοιξε η προεκλογική περίοδο πριν από 20 ημέρε, να θυμίσουμε στου ακροατές μα. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και από την πλευρά τη Νέα Δημοκρατία. Και α αποφασίσουν τι προτιμούν. οι ακροατό μα. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, η προεκλογική αυλαία άνοιξε με την παρουσίαση του προγράμματό μα για την οικονομία, για τη φορολογία, για το κόστο ζωή, για το ενεργειακό κόστο, για την νεανική επιχειρηματικότητα, για το δημογραφικό, για όλα τα μεγάλα ζητήματα του βίου. Ναι. Κατόπιν, μετά από δύο μέρε από την παρουσίαση του οικονομικού μα προγράμματο, παρουσιάσαμε το ευρωπαϊκό μα πρόγραμμα. Δηλαδή, τι θέσει μα για τι Ευρώπη θέλουμε, ποιο ο ρόλο τη Ελλάδα, η κοινή αγροτική πολιτική, η κοινή αμυντική πολιτική, τα ζητήματα τη εξωτερική πολιτική, ο απογαλακτισμό τη Ευρώπη, το όραμα για μια Ευρώπη των εργασιακών δικαιωμάτων, των λαών ναι. και ούτω καθεξής. Μπορεί να διαφωνούμε, να συμφωνούμε σε όλα αυτά. Αλλά εμεί καταθέσαμε προτάσει επεξεργασμένε, τεκμηριωμένε, κατασταλαγμενες Αυτή είναι η δική μα αυλαία να δούμε την αυλαία της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία ανοίγει την αυλαία των ευρωεκλογών με την αποκάλυψη του σκανδάλου των παράνομων διαρών. Όχι από το ΣΥΡΙΖΑ, προσέξτε. Δεν μιλήσαμε τα νύχια μα και βγήκαμε μια μέρα στην πλατεία να καταγγείλουμε την κυβέρνηση, γιατί δεν το ξέραμε καν. Εντάξει, τώρα η, 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 η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει. Άρα τα όποια, όχι. Τα όποια ζητήματα Θε... που αποκαλύπτουν και που να... συμβαίνουν την αφορούν. Εσεί είσαστε αντιπολίτευση, τώρα αυτό δεν θα είναι πολύ κακή. Θα, θα σα πω γιατί μου είπατε ποια είναι η θέση μα. Τι παραπάνω από μια απλή αντιπολίτευση πρέπει να ναι. Εμεί λοιπόν κάνουμε αφενό αυστηρή κριτική στα πεπραγμένα τη της κυβέρνηση και στην διολίσθηση και στην παράνομη συμπεριφορά τη. Ναι. Γιατί εδώ πρόκειται για παράνομη συμπεριφορά. Δεν κάνουμε οικοτολογίε, μήπω αν και επειδή φταίει κάποιο. Είναι παράνομη συμπεριφορά που εμπλέκει συγκεκριμένου ανθρώπου. ήδη δύο κορυφαία κυβερνητικά στελέχη πήγαν σπίτι του και κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να είχε πάει συλλήβδη. Πήγαν για Η παράνομη ηγεσία. συμπεριφορά τα στελέχη σπίτι του. Δύο λεπτά. Κύριε πήγαν κουβά. για παράνομη συμπεριφορά. Όταν διαρρέει προσωπικά δεδομένα, είναι παράνομη Α, συμπεριφορά. για την υπόθεση των υποκλοπών, τώρα για την, αποχώρηση του τον κυρίου δύο... Μπρατάχου και, τον... και, του Ω, κυρίου Μπρατάχου. κάθε μέρα θα έχουμε. ένα Δεν ξέρω γιατί πήγαν σπίτι του. Πήγαν σπίτι του. Και προφανώ πήγαν σπίτι του, διότι αποκαλύφθηκε η υποκρισία του Πρωθυπουργού τη στιγμή που καταγγέλει οικονομικά συμφέροντα δύο υπουργού του σε αναστρέφονται με ανθρώπου που καταγγέλει. Τόσο απλά και τόσο ξάστερα. Εγώ δεν κρυμώ το αναφερόσασταν εκεί. Όχι. εκείνο. Όχι. Αναφέρεστε λοιπόν, α... λοιπόν στον, κύρι... στον γραμματέα του Υπουργείου. Από Δήμου το... πολιτισμού, πολιτισμού και από Δήμου Ελληνικού Άρα ναι. λοιπόν η αυλαία ανοίγει έτσι για την κυβέρνηση, η αυλαία ανοίγει αλλιώ για την αξιωματική αντιπολίτευση. Και καλώ του πολίτε να διερωτηθούν. Ποιο υπηρετεί τη σταθερότητα, ποιο υπηρετεί τη θετική ατζέντα, την πρόταση, την πρωτοβουλία νομοθετικών πρωτοβουλειών, την πρωτοβουλία νομοθετικών προτάσεων που αλλάζουν την καθημερινότητα του ναι, πολίτη. Και ποιο περιχαρακώνεται στα, λέει... στα κομματικά στεγανά του. Έρχεται και λέει η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργό ότι τη σταθερότητα την έχουμε. Ε, δεν με έχουμε σταθερότητα. Με... Συγγνώμη. Με τέτοιε κινήσει σταθερότητα δεν έχουμε. Έχουμε διολύστηση σε μια αυταρχική δημοκρατία. Και θα σα πω και κάτι άλλο. Ναι. Έχει χυθεί πολύ αίμα για αυτή τη δημοκρατία μας. Μία φιλελεύθερη παράταξη, ανεξάρτητα αν συμφωνούμε ή όχι, ανεξάρτητα πολιτικής απόχρωσης, δεν μπορεί να ανέχεται, και το λέω αυτό για τους φίλους νεοδημοκράτες που μας ακούνε, δεν μπορεί να ανέχεται τέτοιους, τέτοιου είδους βοναπαρτισμούς από τον αρχηγό τη και ένα στενό κονκλάβιο φίλων του. Συγγνώμη που το λέω, αλλά έτσι είναι. Αυτό παραπέμπει σε βοναπαρτισμό, σε απαξίωση τη κοινοβουλευτική δημοκρατία, σε οικογενειακοκρατία χειρή του είδου και σε πελατειακέ σχέσει. Δεν ταιριάζει σε μια φιλελεύθερη παράταξη. Είτε συμφωνούν μαζί μα, είτε διαφωνούν οι φίλοι που μα ακούν. Ξέρετε τι απλώ. Αναρωτιέμαι μήπω αυτά είναι τα ίδια που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά. Και δεν τα πήγε καλά. Δηλαδή στι προηγούμενε εθνικέ εκλογέ, ε, έτσι ισοπεδωτικοί ήσασταν και τότε. Γιατί και δεν βγήκε αυτό. Δηλαδή, κυρία Κουβάλνη, δεν κάτι... αυτό το έργο. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Γίνεται μια παράνομη πράξη. Η οποία κατά τη γνώμη μου παραπέμπει και σε σοβαρή χειραγώγηση τη κοινή γνώμη. Γιατί όταν επεξεργάζεστε τα προσωπικά δεδομένα τα δικά σα, ξέρει το προφίλ σα ο άλλο. Πού μένετε, τι τρώτε, τι ανάγκε έχετε και προσαρμόζει την προεκλογική και επικοινωνιακή του στρατηγική. Έτσι συνέβη στην Αμερική του Τραμπ με την Cambridge Analytica, έτσι συνέβη και στο Brexit και χτυπάνε το κεφάλι του οι Βρετανοί πάλι με την Cambridge Analytica. Άρα, μιλάμε για χειραγώγηση. Εγώ το έχω πει από την πρώτη στιγμή, το κόμμα μου το έχει πει από την πρώτη στιγμή, ο πρόεδρο το έχει πει από την πρώτη στιγμή, φωνάζουμε ότι πρόκειται περί χειραγώγηση. Ναι. Όταν λοιπόν υπάρχουν τέτοιου είδου φαινόμενα, δηλαδή τι να κάνουμε, Να σιωπήσουμε Όχι, για να μην στάξει η ουρά του γαϊδάρου. Δεν είπε κανεί αυτό. Δεν είπε κανείς αυτό. Αλλη, σα, είναι υποχρέωσή σα να κάνετε και σας είπα, δεν το... Εκεί σα έχει τάξει ο κόσμο. Εγώ άλλο λέω. Δεν, δεν είχαμε δε... καν την πληροφόρηση γι' αυτό εμεί. Δεν το αναδείξαμε. Δεν εμείς. καταλάβατε. Λέω το εξή. Ότι αυτή η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι βουτυγμένη στο ψέμα, βουτυγμένη στην διαφθορά και τα λοιπά. Είναι τα ίδια που ακούγαμε προεκλογικά και το οποίο λέω αυτό το έργο τότε δεν πήγε καλά. Θεωρείτε ότι έχει αλλάξει κάτι από τότε μέχρι σήμερα ώστε να μπορείτε να πείτε κάτι παραπάνω. Κύριε Γιατί αυτό, ξέρετε, δεν λέω εγώ αν κρίθηκε σωστά ή λάθος. Ούτε λέω ότι είναι κολυμβήθρα του Σολοάν το 41%, το επαναλαμβάνω. Απ' την άλλη όμω μεριά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι πολλά από αυτά που μας λέτε σήμερα τα έχετε ξαναπεί και δεν απέδωσαν. Κύριε Κουβαρά, το τελευταίο εξάμεινο υπάρχουν ραγδαίε θεσμικέ, πολιτικέ και οικονομικέ, -οικονομικές εξελίξεις. εξελίξει. Δηλαδή, θεσμικά έχουμε όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θεσμού δεν μπορεί όλοι να έχουν συνωμοτήσει εναντίον του Πρωθυπουργού μα. Κάτι δεν πάει καλά. Τρία θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση να δείχνουν με το δάχτυλο τον Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του. Έχουμε τι εξελίξει για τα τέμπη, από τι μονταζιέρε μέχρι τα μπαζώματα και όλε τι εξελίξει εντό Κοινοβουλίου. Έχουμε την παράνομη διαρροή προσωπικών δεδομένων, αποδεδειγμένη παράνομη πράξη τη κυβέρνηση έχουμε την αντισυνταγματικότητα πριν από 48 ώρες που έκρινε ενός νόμου της κυβέρνησης και μάλιστα για ένα ζήτημα εξαιρετικά ευαίσθητο, δηλαδή τις παράνομες παρακολουθήσεις που παραπέμπουν όλες μέσα στο Πρωθυπουργικό Γραφείο. Αυτέ όλε είναι εξελίξει ραγδαίε θεσμικέ. Άρα θεωρείτε ότι έχει αλλάξει το πλαίσιο πλέον, θεσμικά απολύτως, σε σχέση με το 41%. Απολύτω. Επίση, αυτό, αυτό επίσης, ακούω, επίσης, σε επίπεδο ναι. κοινωνικό, πολιτικό ναι. και οικονομικό. Βλέπουμε ότι η συνταγή της κυβέρνησης για ε, την χαλιναγώγηση ε, της ακρίβειας προφανώς δεν αποδίδει. Δηλαδή, όποιον και να ρωτήσει, δεν αποδίδει. Όποιοι πάμε στο ναι. σούπερ μάρκετ. Αλλά αυτό το λένε και τα στοιχεία τη. Τα λένε και τα στοιχεία τη Eurostat. Euros ναι. Εμεί είχαμε μια ατζέντα και μια πολιτική. Με ρυθμιστικέ, δημοσιονομικέ, ελεγκτικέ παρεμβάσει. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Η κυβέρνηση επέλεξε μια άλλη οδό. Δεν αποδίδει αυτό. Ο πληθωρισμό τροφίμων καλπάζει. Η ακρίβεια καλπάζει. Ναι, γίνουν, η πούμε, ασφάλεια. Λοιπόν, Έχουμε ναι. μια ακόμα γυναικοκτονία. Προσέξτε, ο όρο ασφάλεια, νόμο, τάξη και η ανακύκλωση φλωρίδιδων και χρυσοχοίδιδων και από εδώ και φαίνεται ότι δεν αποδίδει. Και επίση, βλέπουμε δηλαδή σε όλα τα βασικά στι προτεραιότητε τη κυβέρνηση μια παταγώδη αποτυχία. Ναι, Αυτό αλλά, δεν ξέρετε, συνιστά. Κύριε, κύριε Φαραντούρη, α πούμε λοιπόν ότι γίνονταν εκλογέ. Α πούμε λοιπόν ότι γίνονταν εκλογέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα τι διεκδικεί από τι εκλογέ αυτέ, Τα μικρύνει το ποσοστό τη Νέα Δημοκρατία για να γίνει μετά κάποια κυβέρνηση ε, συνεργασία. Γιατί α, να, να μιλήσουμε λίγο ρεαλιστικά. Αυτό λέω. Ο ρεαλισμό επιβάλλει. Την ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών. Και επειδή όπω ξέρετε είστε έμπειρο ε, ρεπόρτερ, δημοσιογράφο, αναλυτή ε, και πολιτικό συντάκτη. Αυτό το έμπειρο ο... με πληγώνει, ξέρετε, γιατί ε, έχει σχέση με την ηλικία. Δεν έχει να κάνει. Αλλά το. Δεν δεν, ε, η εμπειρία δεν έχει <laughs> να, <laughs> να κάνει <laughs> με το χρόνο, Αστυάβομαι. έχει να κάνει με ναι. τη συσσόρευση εμπειριών. Ε, οι οποίες μπορεί να είναι πολύ πυκνές σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα όπως άλλωστε και ο πολιτικός χρόνος nice. ο πολιτικός λοιπόν χρόνος είναι αυτό που περιέγραψα πριν ενδεχομένω για τις προσωπικές πολιτικές σας εμπειρίες και δημοσιογραφικέ. πολύ πυκνός βλέπετε πόσα πράγματα αλλάζουν μέσα σε ένα δίμηνο και έχουμε ακόμα ένα δίμηνο για τις ευρωεκλογέ. και εμεί θεωρούμε ότι μέσα σε αυτό το δίμηνο το οποίο σήμανε και την αναδιοργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ ε, σήμανε και τη δημοσκοπική του άνοδο, σήμανε και πολλά άλλα πράγματα και αντίστροφα για τη Νέα Δημοκρατία, συρρήκνωση του ποσοστό της, ένα γαϊτανάκι συνεχώς εξελ, συνεχ, συνεχών εξελίξεων σε όλα τα επίπεδα που συνιστούν για μας διολίστηση και στο κράτος δικαίου και όλα όσα είπαμε πριν, θα σημάνουν πραγματικά την ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών. Δεν θέλω να είμαι ούτε ούτε λέγω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα σπεύσει να υπερκεράσει τη Νέα Δημοκρατία μέσα σε δύο μήνε ναι. ένα ποσοστό που θα τον καταστήσει ε, κυβέρνηση αύριο. Λέω όμω ότι είναι πολύ πιθανόν ε, αφενό να επιβραβευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Το σημαντικό πρώτα για μα δεν είναι να επιβραβευτεί, ε, μάλλον να ε, τιμωρηθεί η κυβέρνηση μόνο. Θέλουμε ψήφο θετική. Θέλουμε ψήφο για αυτό που λέμε. Μάλιστα. Θέλουμε ψήφο για αυτό που καταθέτουμε. Ναι. Ταυτόχρονα όμω, πιστεύω ότι μια μεγάλη μερίδα του κόσμου, ταυτόχρονα με την επιβράβευση τη θετική μα ατζέντα, θα έρθει να τιμωρήσει την αρνητική ατζέντα τη Νέα Δημοκρατία, την τοξικότητα και τη διολίστηση στου θεσμού ε, Λοιπόν, θα σα απαντήσω με ένα τραγούδι που έχετε φέρει εσεί. People have the power. Ε, but Όλοι έχουν την, Λαός, έχουμε, δεν έχει, την έχει, ο λαό. Πάμε. Γυρίσαμε με τον Νικόλα Φαραντούρη εδώ, υποψήφιο Ευρωβουλευτή. Για πέθ, πείτε μου τώρα, θέλετε να πάτε στι Βρυξέλλε οπωσδήποτε, Έχει αυτή είναι η καινούργια ζωή που ονειρεύεστε. Πηγαίνω, έρχομαι στι Βρυξέλλε τα τελευταία 25 χρόνια. Ναι, αυτό το ξέρω. Είτε ω καθηγητή του Ευρωπαϊκού ναι. Δικαίου, είτε ω δικηγόρο του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Άρα είναι ένα γνώριμο τόπο για μένα. Αγαπώ την πατρίδα μου περισσότερο από άλλο και απολαμβάνω τη ζωή στην πατρίδα μου περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Αλλά γνωρίζω και πώ ε, κάποιο μπορεί να κινηθεί με αποτελεσματικότητα για την πατρίδα του και αυτού που τον στέλνουν εκεί πάνω, σε περίπτωση που με τιμήσουν οι ε, μου ε, για το καλό του τόπου. Άρα, τώρα ε, το θέμα είναι πώ κάνετε προεκλογική εκστρατεία εντό ΣΥΡΙΖΑ για τι προκληματικέ. Κάνετε, τι κάνετε, δηλαδή, τι. τι... Τι περιλαμβάνει ας πούμε, το πρόγραμμα τώρα του Φαραντούρι ναι. από σήμερα που κλείνει η πλατφόρμα, η διαδικτυακή για να μπει να ψηφίσει, μέχρι την άλλη Κυριακή που μπορεί να πας στην κάλπη για να ψηφίσει. Ε... Τι, τι θα κάνετε πούμε, αυτή τη βδομάδα για να πιάσετε αυτή τη βάση του ΣΥΡΙΖΑ, Αυτό που κάνω όλο αυτό το διάστημα που είμαι στα κοινά. Mm. Ε, γράφω, ε, μιλάω, επικοινωνώ με τον κόσμο. Ε, εξηγώ το πρόγραμμά μας προσπαθώ να κοινολογήσω ευρύτερα να ενημερωθεί ο κόσμος τι ακριβώς πιστεύουμε τι ακριβώς προτείνουμε και το κάνω σε όλη τη χώρα ε, το κάνω από τη Βέρεια και, το, και την Άουσα μέχρι το Κλική την Ορεστιάδα τα Χανιά, το Ηράκλειο, ναι, την Κεφαλονιά αυτή, την Κέρκυρα, την Ρόδο η, 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 η Κεφαλονιά δεν θα μπορούσε να λείπει το ξέρω ε, ε, αυτή η διαδικασία ε, δεν έχει και κάποιους κινδύνους εσωτερικών έρηδων Δηλαδή κατεβαίνετε όλοι για να διεκδικήσετε πρώτα την ε, νομιμοποίησή σας, ας το πούμε, Σχέδι. από τη βάση του ΣΥΡΙΖΑ και μετά θα κατέβετε ξανά στην ε, ε, εκλογή την ε, 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 εθνική πια ε, για τις ευρωεκλογέ. Επομένως... Μήπω εντωμεταξύ προλάβετε και τσακωθείτε και μεταξύ σα. η τώρα να είμαστε ειλικρινεί. Διότι σίγουρα υπάρχουν, ναι, ξέρετε, το ξέρετε κι εσεί και το ξέρει όλο ο κόσμο. Μα ακούει, όχι μόνο σε εσά, σε όλα τα κόμματα οι υποψήφοι που κατεβαίνουν για μια θέση, μεταξύ τους ε, δεν έχουν τις καλύτερες των σχέσεων συνήθως. Ε, 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 εμείς δεν έχουμε την ε, κουλτούρα της, ε, του ατομισμού. Mm. Έχουμε την κουλτούρα της συλλογική δράσης. Πρώτον, ε, στο χώρο μας, ευρύτερα, στην αντίληψή μας. Ναι. Καλά, αυτό μένει να ε, αποδειχθεί. Ε, εντάξει, εντάξει το λέμε όμως εντάξει, και το ντάξει, εφαρμόζουμε. Που... Μα ενδιαφέρει η συλλογική ναι, ευημερία, ναι. μεσαλλογή η συλλογική δράση. Ναι. Πρώτον αυτό. Δεύτερον... Ε, Λογική όποιοι ποτέ ανταγωνισμοί, αλλά έχω την αίσθηση ότι πλέον έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, τα πρόσωπα είναι συμπληρωματικά. Δηλαδή ο καθένας από το δικό του μετερίζει μπορεί να περάσει ένα ιδιαίτερο μήνυμα προς τα έξω, ανάλογα με την τέχνη του, ανάλογα με το αντικείμενό του, ανάλογα με την επιστήμη του, ανάλογα με την εμπειρία του. Και υπ' αυτή την έννοια, συνεπάρχω και εγώ με πολλού ε, συνυποψηφίου μου στι διάφορε εκδηλώσει, ομιλίε, περιπάτου, με πολύ ενδιαφέρον. Γιατί προσέξτε, αφενό δεν είμαστε όλοι ομότεχνοι, αφενό δεν έχουμε όλε τι ίδιε εμπειρίε, αφετέρου, κάθε ένα από εμά και κάθε μία έχει να προσθέσει και κάτι παραπάνω, σαν μια ψηφίδα σε ένα λοιπόν, παλίμψο. εγώ θα σα αποχαιρετήσω με ένα τραγούδι που νομίζω ότι σα ταιριάζει εδώ πέρα, η επιμονή σου, <laughs> λέω, λέω ε, Ζουγανέλη και Κώστα Λιβαδάσπα. Να είστε καλά. καλά. Εγώ, κύριε Κουβάρα, να είστε καλά. Εγώ, καλά. Εγώ, καλά. Εγώ, καλά. Εγώ,